Τσαντιράκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και ο νέος Αγία, ναι. Είχε μιλήσει για αδραματικές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στην πολεμική αεροπορία. Κύριε Γιάτσο, αν μου επιτρέπετε... Ακριβολογώ, χρησιμοποιώ τις λέξεις του. Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι κάτι κρυφό, δεν συζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, στον κόσμο μας. Με το μεσοπρόθεσμο το οποίο έχει υπογραφεί από τα κόμματα της κυβέρνησης, το πενταετές πρόγραμμα του 2015, οι περικοπές που θα δούμε και θα επέλθουν σε άπειρες δυνάμεις είναι δραματικές και θα αγγίξουν το 60% στα λειτουργικά έξοδα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και εμείς, το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα και ευελπιστούμε ότι σε στενή συνεργασία με τα επιτελεία και με τους αξιωματικούς να έχουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, βασιζόμενο στον ανθρώπινο παράγοντα, τον οποίο προτιθέμεθα να χρησιμοποιήσουμε ως πολλαπλασιαστή δύναμη, διότι όπως γνωρίζουμε πάντα ο Έλληνας, όχι μόνο στις ανάγκες, όταν κληθεί να δώσει, να προσφέρει, θα κάνει το παραπάνω για την πατρίδα και όχι μόνο.